ότι αν περιμέναμε την διαδικασία αυτή να εγκριθεί, λέει, και ο προϋπολογισμός και μετά να κάνουμε την διαδικασία το να προχωρήσουμε με κάποιον ανάδοχο στη συντήρηση όλων των μηχανημάτων για 93 σχολεία, αυτό το τελείωναμε τον Μάιο-Ιούνιο. Οπότε, εκ των πραγμάτων, εμείς κοιτάξαμε την ουσία και όχι τον τύπο. Η ουσία είναι ότι τα σχολεία θα έπρεπε να είναι συντηρημένα την περίοδο του χειμώνα, να υπάρχει δυνατότητα να γίνεται η θέρμανσή τους για τα παιδιά, για τους δασκάλους, ούτως ώστε να μην έχουμε κανένα πρόβλημα. Το τυπικό είναι το να πάει η διαδικασία και να κάνουμε τη συμβασιοποίηση με τον ανάδοχο που έχει ξεκινήσει αυτές τις εργασίες, το επαναλαμβάνω, και αυτή την εβδομάδα, αφού εγκρίθηκε, το γνωρίζετε, πριν από 3-4 ημέρες εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός για το 23, και θα κάνουμε αυτή την εβδομάδα, ήδη ετοιμάζουμε τα χαρτιά να γίνει η ανάθεση. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι το νέο δόγμα της Δημοτικής Αρχής ότι όποτε έχουμε ανάγκη θα τα πηγαίνουμε έξω από διαδικασίες. Γιατί εγώ πρώτη φορά ακούω σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα να υπάρχει αυτή η παραδοχή ότι προχωράμε και κάνουμε κάτι πέρα από οποιαδήποτε εξωτερική, πέρα από οποιαδήποτε διαδικασία, και μάλιστα σε ένα τόσο σοβαρό θέμα. Δηλαδή, από εδώ και πέρα θέλω να πω, το ερώτημα είναι ότι όποτε έχουμε τέτοιες καταστάσεις θα πηγαίνουμε εκτός διαδικασίας. Και αν συνέβαινε αυτό, είναι προς τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας, αν συνέβαινε οτιδήποτε, είχατε αναθέσει κάτι σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είχε υπογράψει, ήταν ένας άνθρωπος φάντασμα, δεν γνωρίζουμε τίποτα γι' αυτόν, τουλάχιστον εμείς. Αν συνέβαινε κάτι, από ποιον θα ζητούσαμε ευθύνες. Yeah. Να σας απαντήσω, κύριε Φίκαρη. Αυτό το θέμα για τη συγκεκριμένη περίπτωση είναι κάτι που έγινε πρώτη φορά. Έτσι όπως το λέτε, είναι σαν να μην είχατε προβλέψει τη συντήρηση των καυστήρων. Δηλαδή ότι ξαφνικά... Κύριε Φίκαρη, κοιτάξτε να δείτε. Το είπα και το λέω σε απλά ελληνικά. Την διαδικασία αυτή την είχαμε έτοιμη από τον Αύγουστο. Με ό,τι αυτό σημαίνει. Η συντήρηση των καυστήρων, συγγνώμη, άλλο θέλει νομίζω να βοηθήσει. Αν γίνεται κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο γίνεται η συντήρηση των καυστήρων. Κάθε χρόνο γίνεται. Αλλά όχι από την υπηρεσία. Συγγνώμη, δεν γίνονταν από την υπηρεσία όμως μέχρι τώρα. Αυτή τη στιγμή. Ένα λεπτό. Από τους διευθυντές, το πείτε. Οι διευθυντές από μόνοι τους και κατά το δοκούν, εάν νόμιζαν ότι χρειάζεται συντήρηση, έκαναν. Κάποιοι ήξεραν, κάποιοι δεν ήξεραν. Είχαμε σχολεία τα οποία είχαν να κάνουν 3 χρόνια συντήρηση. Δηλαδή, φοβάται ο διευθυντής να το βάλει μπροστά, δεν έχει εκείνος την ευθύνη, γιατί την ευθύνη την παίρνουμε πλέον εμείς ως τεχνική υπηρεσία. Μα πώς στο προφορικό. Δεν μπορούσε να γίνει. Συγγνώμη, τι είναι ότι στο προφορικό. Έχετε την αίσθηση. Κοιτάξτε, κύριε Φίκαρη, εγώ ούτε εισαγγελέα θέλω να γίνω, ούτε οτιδήποτε. Γι' αυτό είπα ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε, όταν θα συμβεί κάτι, αφότου πέρασε το συνεργείο, δηλαδή αυτός που έχει την ευθύνη βάσει μια συγκεκριμένη μελέτη ενός οδικού χάρτη το τι πρέπει να κάνει σε κάθε σχολείο και δεν το κάνει σωστά, και αν συμβεί κάτι, εννοείται γίνεται παρέμβαση του εισαγγελέα. Εκεί πλέον ο εισαγγελέας ξέρει ποιος έχει τις ευθύνες και ποιος όχι. Είναι προδιαγραμμένες αυτές. Τι είναι λοιπόν η ουσία? Το αν έχω βάλει μια υπογραφή και έκανα τη συμβασιοποίηση με τον ανάδοχο, ή αν ο ανάδοχος έκανε τη δουλειά του βάσει μιας μελέτης εγκεκριμένης και ενός οδικού χάρτη που πρέπει να κάνει αυτά τα πράγματα. Γιατί είτε έχει την υπογραφή, είτε δεν την έχει, εάν δεν κάνει σωστά τη δουλειά του, η μόνη διαφοροποίηση είναι ότι αυτός, επειδή δεν έκανε σωστά τη δουλειά του, θα τον καλέσει ο εισαγγελέας και θα πάει στη φυλακή. Όχι όμως αν έγινε η ζημιά, αν δεν έγινε. Γι' αυτό λέω ότι κοιτάζουμε τώρα τον τύπο και όχι την ουσία. Το πρόβλημα είναι ότι μπαίνουμε σε χαρτογράφη και τα νερά. Για πρώτη φορά η τεχνική υπηρεσία του Δήμου αρχίζει και πετάει έτσι στα προφορικά κτλ. Και πάμε. Είναι μια πολύ σοβαρή διαδικασία, αυτό προσπαθούμε να πούμε, για να πηγαίνει χωρίς υπογραφές. Λοιπόν, εάν εσάς είναι σοβαρή διαδικασία το να μπει μια υπογραφή στη συμβασιοποίηση ενός αναδόχου, ο οποίος έχει εννοείται όλες τις προδιαγραφές, και δεν έχει σημασία ότι έχει γίνει μια μελέτη από την τεχνική υπηρεσία εξειδικευμένη, η οποία λέει σε κάθε σχολείο τι πρέπει να κάνει, και το κάνει αυτό ο ανάδοχος, και είναι περισσότερης μίζωνος σημασίας το ότι κάνει τη δουλειά του βάσει ενός συγκεκριμένου πλάνου και μιας μελέτης, και δεν έχει πάρει όμως το τυπικό μιας υπογραφής για τη σύμβαση της οποίας το έργο επιτελεί. Μα δεν είναι μια υπογραφή. Έτσι. Μόνο. Είναι μια υπογραφή της σύμβασης. Είπατε προηγουμένως ότι δεν μπορεί ο ανάδοχος, έχει πει προφορικά στους διευθυντές, βάλει μπροστά χωρίς να έχει υπογράψει κάτι. Λέτε μετά ότι από τα 93 σχολεία θα πάρουν μετά τη λίστα ότι είναι πιστοποιημένα. Ο ανάδοχος όμως την έχει εμάς τη λίστα. Ο ανάδοχος έχει δώσει σε εμάς τη λίστα ποια σχολεία έχει κάνει.
Και ο ανάδοχος αυτή τη στιγμή ξέρει ότι αυτά τα 63 σχολεία. Σε αυτά τα 63 σχολεία έχω κάνει τη συντήρηση. Την έχουμε εμείς εδώ. Ο διευθυντής τώρα δεν την έχει εκείνος που θα σταλεί, αλλά είπαμε τη στείλουμε όταν γίνουν και τα 93. Μην τη στέλνουμε σε κάτι σχολείο που περνάει χωριστά. Όχι, αυτό ποιο είναι το πρόβλημα.